Καλώς ήρθατε στο Maria's Greek Food Channel. Σήμερα θα κάνουμε κάτι απλό και πολύ νόστιμο. Θα μαγειρέψουμε πατάτες γιαχνί. Θα χρειαστούμε πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, χυμό ντομάτας, αλάτι, μαύρο πιπέρι, πιπέρι κόκκινο γλυκό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καυτερό, φυλλοδάφνης, ρίγανη, κουρκουμά, πράσινη πιπεριά, πιπεριά φλωρίνης και καρότο. Πρώτα απ' όλα θα κόψω σε χοντρά κομμάτια τις πατάτες. Έχω κόψει σε ροδέλες το καρότο και ψιλοκόβω και το κρεμμύδι. Στη συνέχεια ξεφλουδίζω τις ντομάτες, αφαιρώ τους σπόρους και τις κόβω σε κυβάκια. Τέλος κόβω την πράσινη και την κόκκινη πιπεριά. Έχω βάλει στη χύτρα ελαιόλαδο και προσθέτω το κρεμμύδι αφού το σοπάρω για λίγα λεπτά ρίχνω μέσα και τις πατάτες. Προσθέτω το καρότο, την πράσινη και την κόκκινη πιπεριά, ρίχνω το μαύρο πιπέρι, το φύλλο δάφνης, το κόκκινο πιπέρι, το κουρκουμά, τη μισή ρίγανη, και τέλος την ντομάτα και το χυμό ντομάτας. Μετά από 2-3 λεπτά προσθέτω λίγο νερό, τόσο ώστε να σκεπαστούν οι πατάτες. Ρίχνω και το αλάτι και βιδώνω τη χύτρα. Μόλις σφυρίξει, χαμηλώνω τη θερμοκρασία και αφήνω το φαγητό μου να σιγοψηθεί. Μαγειρεύω στη χύτρα για εξοικονόμηση χρόνου, αλλά κυρίως για να μην χάσω τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών. Μετά από 10 λεπτά ανοίγω τη χύτρα και αφήνω το φαγητό για λίγο ακόμη στη φωτιά μέχρι να χυλώσει. Το φαγητό είναι έτοιμο, αποσύρω από τη φωτιά και ρίχνω την υπόλοιπη ρίγανη για να μου σκοβολάει. Ορίστε, ένα υπέροχο πιάτο που σίγουρα όλοι έχετε δοκιμάσει. Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται εύκολα και γρήγορα και είναι πολύ νόστιμη. Σας προτείνω να την κάνετε. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη! Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι για να μας βοηθήσετε. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Να έχετε υγεία και να περνάτε καλά. Γεια σας!